Σε οικονομικό περιβάλλον, κυρίε και κύριοι, ο Κωνσταντίνο Δαβλό είναι μαζί μα, διότι η χώρα μα κατατάσσεται στι τελευταίε θέσει που δείχνουν την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων παρά τι αυξήσει στον κατώτατο μισθό. Αυτά είναι τα στοιχεία τη Eurostat. Είναι τα στοιχεία, λοιπόν, που ε, έδειξε, που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat για το κατακεφαλήν ΑΕΠ, δηλαδή τα χρήματα που έχει στη διάθεσή του ο κάθε ε, Έλληνα ή, αν θέλει, ο κάθε Ευρωπαίο. Εμεί θα δούμε στην αρχή την κατάταξη τη χώρα μα. Δυστυχώ είμαστε 26 στου 27, πρώτελευταίοι, όπω θα δούμε παρακάτω είναι η Βουλγαρία, μόνο κάτω από εμά. Θα δούμε καταρχά την κορυφή στο Λουξεμβούργο 240 μονάδες είναι από τις 104 που είναι ο μέσος όρος της Ευρώπης, δηλαδή 140% πάνω από τον μέσο όρο. Υπολογίζεται ότι επειδή υπάρχουν εργαζόμενοι που βγαίνουν από τα σύνορα ή μπαίνουν από τρίτες χώρες, γι' αυτό συμβαίνει αυτό. Στην Ιρλανδία έχουν ξένες εταιρείε οι οποίες προσφέρουν στο ΑΕΠ, βλέπουμε 212 μονάδες, 112% πάνω από τον μέσο όρο. Ακολουθεί η Ολλανδία με αρκετά μεγάλη απόσταση και πάμε στο βάθος, εκεί που είμαστε εμεί δυστυχώς, η Ιντονία με 71 μονάδες, εμείς με 67, είμαστε 33% μακριά από το μέσο όρο και μόνο η τελευταία η Βουλγαρία μετά από μας. Σε ευχαριστούμε Κωνσταντίνε.